Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1088, από το τρίτο κεφάλαιο και από το 7 εδάφιο του βιβλίου Αποκάλυψης. Αποκάλυψης του Ιωάννου. Σελίδα 1088, γάμα κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον. Ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδος της ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου. Εδώ έθεσα ενώπιόν σου θύρα νεωγμένη και ουδής δύναται να κλείσει αυτήν, διότι έχεις μικράν δύναμη. Και φύλαξας το λόγο μου και δεν ειρνήθεις το όνομά μου. Ιδού θέλω κάμε τους εκ της συναγωγής του σατανά, ήτινες λέγουσιν εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμε αυτούς να έλθωσι και να προσκυνήσωσι ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσιν ότι εγώ σε ηγάπησα. Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού. Ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης, για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως κράτη, εκείνο το οποίο έχεις δια να μη λάβει μη δεις των στέφανών σου. Ως της νικά θέλω κάμι αυτόν στήλων εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου της Νέας Ιερουσαλήμ ή της κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου των νέων. Ως της έχει ο Τίωνας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Αμήν. Κάποια στιγμή ο Κύριος στρέφει το βλέμμα του με προσοχή σε μια εκκλησία, στην εκκλησία της Φιλαδελφίας, που το κύριο χαρακτηριστικό είναι το όνομά του, το όνομά της, ότι αγαπάει ο ένας τον άλλον. Και απευθύνεται σε αυτόν, λέγοντας «Εγώ είμαι ο Άγιος», «Εγώ είμαι ο Αγιάζων», «Εγώ είμαι ο Αγιαστής ημών». Εγώ είμαι ο αληθινός στις υποσχέσεις μου, στο λόγο μου, στις επαγγελίες μου, στους ελέγχους μου. Εγώ είμαι ο αληθινός. Εγώ μόνο λέω την απόλυτη αλήθεια. Και εγώ είμαι που έχω απόλυτη εξουσία, έχοντας το κλειδίον του Δαβίδ, να ανοίγω νέα πράγματα στη ζωή του καθενός, μέσα στην εκκλησία, στην οικογένεια του καθενός, και κανείς δεν μπορεί να κλείσει, να ανοίγω θύρες ευλογίας και κανείς δεν μπορεί να κλείσει, και εγώ είμαι αυτός που κλείνω όταν φεύγω, εγώ ανοίγω όταν επιστρέφω και εγώ κλείνω όταν φεύγω και κανείς δεν μπορεί να ανοίξει. Και απευθυνόμενος προς τον ποιμένα της εκκλησίας αυτής λέει «Εξεύρω τα έργα σου και ξέρω ότι έχεις μικρά δύναμη». Έχεις μικρή δύναμη πίστεως, μικρή δύναμη Πνεύματος Αγίου. Απέκαμες, δεν αντέχεις άλλο, κουράστηκες. Φοβάσαι για το μέλλον σου. Αγωνιάς. Έχασες την ελπίδα σου. Έχασες την υπομονή σου. Έχεις μικρά δύναμη. Δεν έχεις χαρά. Δεν έχεις ελπίδα. Δεν έχεις πίστη. Έχεις μικρά δύναμη. Αλλά δεν με ενδιαφέρει η δική σου δύναμη καθόλου. Δεν ενδιαφέρομαι καθόλου αν είσαι δυνατός ή αδύνατος. Αν δεν έχεις δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου, αν έχεις αποκάμι, αν τα χέρια σου κουράστηκαν, τα πόδια σου παρέλυσαν,
Καθόλου δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εκείνο όμως που με ενδιαφέρει και θαυμάζω σε σένα είναι ότι κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες αδυναμίας εφύλαξα στο λόγο μου. Το ότι έχεις μικράν δύναμη θα ήταν εύκολο για μένα να το κάνω πολύ μεγάλη. Αλλά δεν θέλω, δεν θέλει ο Θεός, δεν θέλω να δω την πίστη σου, μάλλον το αν φυλάς το λόγο μου στην δύναμή σου, αλλά στην αδυναμία σου. Γιατί όταν η αδυναμία σου είναι τελεία, τότε η δύναμή μου αποκαλύπτεται απόλυτη σε σένα. Πότε? Όταν φυλάς το λόγο μου και δεν αρνείσαι το όνομά μου. Έλα να σου πω λοιπόν, εσένα ποιμένα, εσένα αδελφέ, εσένα εκκλησία που είσαι σε απόλυτη αδυναμία, που δεν μπορείς τίποτα να κάνεις, που φοβάσαι, που αγωνιάς, που δεν έχεις ελπίδα καμία, βοήθεια καμία, που δεν μπορείς τίποτα να κάνεις, ούτε με τον εαυτό σου, ούτε με τη γυναίκα σου, ούτε με τα παιδιά σου, ούτε με το ΕΡ, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Αλλά όμως αυτό που με ενδιαφέρει εμένα, αυτό που ενδιαφέρει το Θεό για τον καθέναν από εμάς αδερφοί, είναι αν θα μείνουμε πιστοί στο λόγο του, αν φυλάμε το λόγο του. Δεν ξέρω αν είναι κανείς αδύνατος εδώ μέσα, εγώ νομίζω ότι είμαστε πάρα πολλοί. Μη στενοχωριέσαι γι' αυτό, ο Θεός το κάνει. Ο Θεός μας φέρνει σε αυτή την απόλυτη αδυναμία του μικρού υπόλοιπου. Γιατί με μικρό υπόλοιπο εργάζεται ο Θεός. Δεν εργάζεται με ισχυρούς, με δυνατούς, με μεγάλους, με παντοδύναμους. Δεν εργάζεται με τον Αντίχριστο που είναι σοφότερος του Δανιήλ και με την ικανότητά του πλούτησε, μεγαλούργησε. Εργάζεται με τον Αμνόν του Θεού, με τον ελάχιστο, με τον ασήμαντο, γιατί δεν θέλει να φανεί η δύναμη του ανθρώπου, θέλει να αποκαλυφθεί η δύναμη του παντοδυνάμου Θεού. Αλλά μέσα στην αδυναμία που επιτρέπει ο Θεός, μέσα στην ασημαντότητα, στην αποτυχία, στην απελπισία, στο φόβο για το μέλλον, εκείνο που διερευνά ο Θεός με προσοχή είναι: φυλάς το λόγο του Θεού, φυλάς την αλήθεια, λες αλήθεια, ομολογείς την αλήθεια, φυλάς την ειρήνη του Θεού μέσα στην καρδιά σου ή συλλογίζεσαι? Όχι το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον θέλημα του Θεού. Τι συλλογίζεσαι? Αυτό έχει σημασία. Αυτό που βλέπει και διερευνά και ψάχνει να βρει ο Θεός έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο. Για να δείξει τη δύναμή του. Μία οικογένεια για να δείξει τη δύναμή του. Μία εκκλησία για να δείξει τη δύναμή του. Που δεν είναι δυνατή, που δεν είναι σοφή, που δεν είναι ευγενής, που δεν είναι ισχυρή, που είναι αποκαμωμένη, με κεχαυνωμένα σχήρας, με παραλελειμμένα γόνατα, που φοβόνται τι θα γίνει αύριο, τι θα κάνω αύριο, που ακόμη και την ελπίδα τους έχουν χάσει, άρα έχουν χάσει και την ευλογία του Θεού.
την πίστη τους, τη δύναμή τους. Αλλά φιλάνε το Λόγο του Θεού, μένουν στο Λόγο του Θεού. Μεγαλύτερα χαρά δεν έχω, λέει ο Απόστολος Ιωάννης, παρά να βλέπω τα παιδιά του Θεού όχι μόνο να έχουν την αλήθεια αλλά και να περπατούν στην αλήθεια. Δεν λέει έχεις την αλήθεια, εφύλαξα στην αλήθεια. Και το δεύτερο, μέσα στην απόλυτη αδυναμία σου δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Αλληλούια. Ποτέ δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Ποτέ δεν είπες δεν τον ξέρω τον Χριστό. Πάντοτε υψώνεις το όνομα του Χριστού. Ναι, είμαι, δεν είμαι καλά, είμαι αδύναμος. Αλλά έχω ένα Κύριο παντοδύναμο. Ο Κύριός μου και ο Θεός μου είναι αγαθός. Και πώς κατάντησες έτσι? Και πώς κατάντησες μέσα στην ερημιά σου, μέσα στη μοναξιά σου? Γιατί όλοι μας στην αδυναμία μας είμαστε μόνοι μας, αδερφοί, και δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος να σταθεί δίπλα μας. Πώς κατάντησες έτσι? Η απάντηση είναι: τίποτα δεν γίνεται αν δεν το κάνει ο Χριστός. Τίποτα δεν γίνεται αν δεν το κάνει ο Χριστός. Και η ελπίδα μου, η κρυφή είναι η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης. Ναι, με ταπείνωσε, με ταπεινώνει, αλλά φαίνεται καλές βουλές βουλεύεται για μένα να με ευλογήσει και να με υψώσει. Αυτό είναι το μόνο που μας απομένει, αδερφοί αγαπητοί, μέσα σε καιρούς κακούς, μέσα σε καιρούς ταλαιπωρίας. Γιατί? Γιατί τότε ο Θεός φανερώνει την παντοδυναμία Του, την πανσοφία Του. Εγώ σε σένα που έχεις μικράν δύναμη δέδωκα, λέει ο Λόγος του Θεού, έχω δοσμένη, δεν τη βλέπεις ακόμη, αλλά έχω δοσμένη θύρα ανεωγμένη. Έχω δώσει σε σένα θύρα ανεωγμένη. Μη λυπάσαι που έχεις μικράν δύναμη. Να χαίρεσαι, να δοξάζεις, γιατί η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης. Έχω θέση μπροστά σου θύρα ανεωγμένη, γιατί έχω ένα μεγάλο έργο να κάνω με σένα, για σένα, μέσα σε σένα. Σε κανέναν άλλον δεν θα το κάνω αυτό το έργο. Μόνο σε σένα, τον αδύναμο που εφύλαξα στο λόγο μου και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου, θα κάνω αυτό το μεγάλο πρεπέστατο έργο, να φέρω όλους αυτούς που λένε ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, γιατί ψεύδονται. Αυτός που ψεύδεται δεν είναι χριστιανός. Θα κάνω όλους αυτούς που λένε Ιουδαίοι αλλά ψεύδονται, και επειδή ψεύδονται είναι η συναγωγή του σατανά. Δεν θα τους στείλω στην κόλαση, αλλά βρήκα εσένα για να τους κάνω να έρθουν να με προσκυνήσουν ενώπιον των ποδών μου. Ενώπιον των ποδών σου. Κατάλαβες? Εσένα βρήκα. Που σου αφαίρεσα κάθε δύναμη. Σε έφερα στο απόλυτο μηδέν. Γιατί θέλω μέσα από σένα, που φύλαξες όμως το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου, να φέρω όλους αυτούς εκ της συναγωγής του σατανά, να τους σώσω, γιατί τους αγαπάω. Έχουν μπλέξει με τα ψέματα, με τα είδωλα, και νομίζουν ότι είναι χριστιανοί αλλά είναι συναγωγή του σατανά. Εγώ όμως τους αγαπάω, και εσύ είσαι το σκεύος της εκλογής μου που θα τους φέρω να γονατίσουν μπροστά στα πόδια σου. Σε μένα θα προσκυνήσουν, εμένα θα λατρεύσουν.
αξίζει τον κόπο που σε έφερα σε απόλυτη αδυναμία. Αξίζει τον κόπο που απελπίστηκες. Δόξα να έχει ο Θεός. Αλληλούχια αδερφοί. Όμως, επειδή φύλαξες και το λόγο της υπομονής μου, είναι το τρίτο. Επειδή φύλαξες το λόγο της δικής μου υπομονής, γιατί δεν βραδύνει ο Κύριος να έλθει και να φέρει την κρίση, την οργή του μέσα με τον Αντίχριστο στους ανθρώπους. Μακροθυμεί και δεν έχει παραλάβει ακόμη την Εκκλησία του για όλους μας. Μακροθυμεί για όλους για να έλθουν και να σωθούν. Και εσύ, επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και μακροθυμείς και κάνεις υπομονή με όλους αυτούς που σε ταλαιπωρούν, όλους αυτούς που δεν τους αντέχεις, όμως θυμήσου, τους αγαπάει ο Θεός. Αυτούς που σε ταλαιπωρούν, αυτούς που δεν αντέχεις, αυτούς που δεν χωνεύεις, αυτούς που δεν μπορείς άλλο, εκ της συμπεριφοράς τους, εκ της απιστίας τους, αυτούς και αυτούς τους αγαπάει ο Θεός και σου ζητάει να κάνεις υπομονή, την υπομονή τη δική του. Γιατί ο Θεός 37 χρόνια έκανε υπομονή με μένα, 47 με σένα, 57 με τον άλλονε, 85 με την άλληνε. Έκανε υπομονή γιατί τους αγάπησε, τους έσωσε και τους έστειλε στον ουρανό. Πρέπει να κάνουμε και εμείς υπομονή, αδερφοί. Δεν υπάρχει κανένας που ο Θεός δεν τον αγαπάει. Θέλει όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν σε μετάνοια και επίγνωση της αληθείας. Αυτό είναι η καρδιά του Θεού. Δώσε μας καρδιά κατά την καρδιά σου, Θεέ μου, να αγαπάμε τη συναγωγή του σατανά, τους ανθρώπους, και να τους περιμένουμε να τους φέρει, να ανοίξουμε την αγκαλιά μας, να αγαπάμε όλους αυτούς που η καρδιά μας είναι χαλασμένη μαζί τους. Δώσε μας αυτή την αγάπη, δώσε μας αυτή τη δική σου υπομονή. Και λέει ο Θεός, επειδή, και είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέει, επειδή εφύλαξας τον λόγον, την αιτία, το λόγο της υπομονής μου, γι' αυτό και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού. Δηλαδή αν σε ευχαριστώ, αγόρι μου, δεν φυλάξεις το λόγο της υπομονής του, δεν θα σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού με την αρπαγή της Εκκλησίας. Φόβος και τρόμος. Μετά φόβου και τρόμου να εργαστούμε σήμερα τη σωτηρία μας. Δώσε μας υπομονή, Κύριε Θεέ μου, να υποφέρουμε με αγάπη τους ανυπόφορους μέσα στην Εκκλησία. Δώσε μας υπομονή, Κύριε μου, να αγαπάμε αυτούς που δεν μας αγαπάνε. Δώσε μας υπομονή, Κύριε, να ευλογούμε αυτούς που μας καταρρώνται. Δώσε μας τη δική σου υπομονή, Κύριε, να αγαθοποιούμε αυτούς που μας κακοποιούν. Γιατί μόνο τότε θα μας φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού. Ιδού έρχομαι ταχαίως, λέει σε αυτόν που έχει μικράν δύναμη. Ιδού έρχομαι ταχαίως, κράτα καλά σφιχτά
αυτό το οποίο έχεις που σου δόθηκε. Τι σου δόθηκε? Η θύρα η ανεωγμένη, η εξουσία, η αγάπη, η αδυναμία. Κράτα σφιχτά αυτό το οποίο έχεις. Μη θέλεις να μετατρέψεις με δικά σου μέτρα και σταθμά, με δικά σου μέσα, με δική σου προσπάθειες την αδυναμία σου, την ανθρώπινη, σε δύναμη ανθρώπινη. Άσε το Θεό την αδυναμία σου, την ανθρώπινη, να τη χρησιμοποιεί για τη δύναμη τη δική του. Το ξαναλέω. Μη σε πλανήσει, μη μας πλανήσει η καρδιά μας. Και θελήσουμε την αδυναμία μας την ανθρώπινη, με προσπάθειες ανθρώπινες, σοφές, ικανές, να τη μετατρέψουμε σε δύναμη ανθρώπινη, γιατί θα φύγει ο Θεός. Θα χάσεις τη θύρα την ανεωγμένη που σου δόθηκε. Θα χάσεις τη χάρη του Θεού που σου χαρίστηκε. Κράτα αυτό το οποίο έχεις, σου δόθηκε. Γιατί αν δεν το κρατήσεις, θα λάβει άλλος το στεφανό σου. Αν το κρατήσεις, αν κρατήσεις την αδυναμία σου, τους λόγους της αδυναμίας σου, εάν δεν αγανακτήσεις με την ταλαιπωρία σου, η οποία είναι από το Θεό δοσμένη για να φανερωθεί μέσα από την αδυναμία σου η δύναμη του Θεού, τελεία. Κράτα αυτό το οποίο έχεις, κράτα το καλά, μη το χάσεις, μη χάσεις να φυλάς το Λόγο του Θεού. Γιατί αν προσπαθήσεις την αδυναμία σου να τη μετατρέψεις σε δύναμη ανθρώπινη, την ανθρώπινη αδυναμία σου σε δύναμη ανθρώπινη, δεν θα φυλάς πια το Λόγο του Θεού. Και πολλές φορές θα έρθεις στον πειρασμό να αρνηθείς και το όνομά του. Και θα χάσεις το στέφανο που ο Θεός έχει ετοιμασμένο για σένα. Έχει χαρισμένο, δοσμένο για σένα. Κράτα λοιπόν εκείνο το οποίο έχεις, ό,τι έχεις. Ό,τι σου έχει δώσει ο Θεός. Τα λίγα, κράτα τα λίγα, τα πολλά, τα πολλά. Κράτα αυτό το οποίο έχεις με προσοχή. Είναι αυτό το οποίο χρειαζόταν ο Θεός στη ζωή σου? Ήταν αυτό που χρειαζόσουν εσύ για να έρθει ο Θεός στη ζωή σου? Μην προσπαθήσεις να τα αλλάξεις τα πράγματα. Αρκείστε στις στροφές και στα σκεπάσματα, λέει ο Λόγος του Θεού. Μην ζητάς να πλουτίσεις. Κράτα αυτό το οποίο έχεις καλά, με προσοχή. Γιατί όποιοι θέλουν να πλουτίσουν πέφτουν σε παγίδες μεγάλες και σε απώλεια στο τέλος. Κράτα, αδελφοί αγαπητοί, να δοξάσουμε το Θεό για ό,τι έχουμε σήμερα, για ό,τι είμαστε σήμερα, γιατί αυτό μας κράτησε στην Εκκλησία μέχρι σήμερα. Αυτό μας κράτησε στο Χριστό μέχρι σήμερα. Κράτα αυτό το οποίο έχεις. Μη σου φαίνεται μικρό, μη σου φαίνεται ασήμαντο, μη σου φαίνεται τυποτένιο. Είναι ένδοξο, είναι αυτό που σου έχει δώσει ο Θεός για να σε χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Μην αγανακτείς. Μη ζητάς πολλά. Δόξασε το Θεό. Γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι τότε για τους Ισραηλίτες να οικοδομήσουν το ναό. Τι κάνανε? Οικοδομούσαν το σπίτι τους. Και τίποτα δεν πήγαινε καλά. Και όταν έφτασε πια σε απόλυτη απελπισία, ήρθε ο Λόγος του Θεού και τους λέει: αφήστε τα αυτά που κάνατε μέχρι τώρα, έλατε να οικοδομήσουμε μαζί τον οίκον του Θεού. Αυτό μας λέει και εμάς σήμερα ο Θεός. Ελάτε να οικοδομήσουμε μαζί τη δόξα μου. Ελάτε να οικοδομήσουμε μαζί την ευλογία μου. Είσαι εκεί που
ο Θεός σε θέλει, γιατί έτσι του είσαι χρήσιμος και χρήσιμη. Είσαι εκεί που ο Θεός σε πήγε, γιατί από εκεί μπορεί να σε χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Κράτα αυτό το οποίο έχεις. Ό,τι έχεις. Τη θλίψη, τη θλίψη. Τη χαρά, τη χαρά. Κράτα αυτό το οποίο έχεις. Το λίγο, το λίγο. Το πολύ, το πολύ. Το ελάχιστο, το ελάχιστο. Κράτα αυτό το οποίο έχεις. Καλά. Σαν δώρο Θεού. Είναι δώρο Θεού. Γιατί αν δεν το κρατήσεις, το στέφανό σου που γράφει το όνομά σου θα τον δώσει σε άλλον. Και μπορεί να κερδίσεις τον κόσμο όλο, αλλά θα ζημιωθείς την ψυχή σου. Μπορεί να κερδίσεις τη δόξα του κόσμου τούτου, θα χάσεις τη δόξα του Θεού. Ας σηκωθούμε αδελφοί να ανεβούμε στο όρος. Όχι, όχι, όχι. Ας σηκωθούμε αδελφοί να ανεβούμε στο όρος. Να οικοδομήσουμε, να κόψουμε ξύλα και να οικοδομήσουμε το ναό του Θεού, να οικοδομήσουμε τη δόξα του Θεού. Αμήν αδελφοί. Αυτό είναι αγώνας, αυτό είναι πόλεμος. Λέει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος, να το βρω, την καλήν στρατείαν αγωνίσου, ταύτην την παραγγελίαν παραδίδω εισέ τέκνον Τιμόθε, κάτος προγεμνωμένας προφητείας περισσού, να στρατεύεις κατά αυτάς την καλήν στρατείαν. Είμαστε σε πόλεμο αδερφοί. Υπάρχει καλή στρατεία, καλός πόλεμος και κακός πόλεμος. Ο κακός πόλεμος είναι αυτός ο άχρηστος, αυτός που πολεμάμε για τα αγίηνα, για τα μάταια, για τα σαλευόμενα. Υπάρχει όμως και ο καλός πόλεμος, που πολεμάμε για τα αιώνια, για τα ασάλευτα, για τα ουράνια. Και η επιλογή είναι δική μας, δική σου. Τι πόλεμο κάνεις? Πόλεμο στο ψέμα, για να κερδίσεις αυτά που πιστεύεις ότι ο Θεός θα σου δώσει με το ψέμα? Κόλαση θα έρθει. Πολεμάς με αλήθεια, με το Λόγο του Θεού? Ευλογία θα έρθει σε σένα. Ευλογία. Όποιος νικά λοιπόν σε αυτό τον πόλεμο, εγώ αυτόν θα τον κάνω στήλο στον οίκον του Θεού μου και δεν θα εξέλθει πλέον έξω. Τους νικητές που νικάνε εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων υψώνει ο Θεός, όχι τους ψεύτες. Τους νικητές έστω και αδύναμους. Και ποια είναι η νίκη μας? Φιλάμε το Λόγο του Θεού. Δεν αρνούμεθα το όνομα του Χριστού. Όχι τους ψεύτες. Όχι τους απατεώνες. Όχι αυτούς που προσπαθούν να κερδίσουν τον κόσμο και τη ζωή. Αυτούς που εμπιστεύονται Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Αυτόν θα κάνω στήλο στον οίκον στο ναό του Θεού μου και δεν θα εξέλθει πλέον έξω. Και θα γράψω πάνω σε αυτόν τρία ονόματα. Το όνομα του Θεού Πατρός. Το όνομα της πόλεως του Θεού, της Εκκλησίας. Και το καινούριο όνομα του Ιησού Χριστού, που είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Τι σημαίνει θα γράψω τρία ονόματα? Θα ανήκει σε αυτά τα τρία, στον Πατέρα Θεό, στην Εκκλησία του, στον οίκον του Θεού και στον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού του Σόντος. Όποιος από μας έχει αυτή πεπαιδευμένου,
να ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Ας πει με όλη την καρδιά, αμήν Κύριε. Αμήν Κύριε. Ας σηκωθούμε τώρα, αδερφοί.